Καραγιώζη, ένα φεντατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστικοί. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ερε ραδιογλέντια. Λοιπόν, πάμε δυνατά. Σήμερα είναι Τρίτη 15 Οκτώβρη 2024. Είναι η εκπομπή «Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις» με τον αριστοτέχνη της δημοσιογραφίας Γρηγόρη Νάνη. Σ' άρεσε το Αριστοτέχνης? Και Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, 2 η ώρα το πρωί, δεν είναι μόνο Τρίτη 15 Οκτωβρίου. Πες το ολοκληρωμένα, άμα είναι να το πεις, έλα ξανακάνει εισαγωγή. Έλα, πάμε. Καλημέρα, σήμερα είναι Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024 και καλησπέρα. Καλησπέρα λέμε τώρα, δύο τα ξημερώματα, τι λέμε? Πες τα καλημέρα, καλησπέρα πες τα, έλα συνέχισε τώρα, ξανακάνε την εισαγωγή. Δεν με πληρώνει γι' αυτό τώρα, με βασανίζεις. Με βασανίζεις, αυτή τη στιγμή με βασανίζεις. Με χρονοχρέωση είσαι. Λοιπόν, και στις δύο τα ξημερώματα της επομένης ημέρας, δηλαδή Wednesday. Και Παναγιώτης Ιατρίδης, ηχοληψία, έτσι. Να τα λες όλα ολοκληρωμένα. Και όχι μόνο αυτό, χειρουργείο κάνει ο άνθρωπος εδώ πέρα με αυτά που του ετοιμάζουμε κάθε Τρίτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Παναγιώτη Ιατρίδη, καλησπέρα, καλημέρα. Όπου κι αν είστε, σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί είναι ο ελληνισμός, εκεί φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Μάλιστα. Πες μας τα νεότερά σου, Νίκο Αγγελίδη, Αγγελίδη Νίκο. Όλα καλά, τώρα έμεισα αγωνία, δεν ξέρω τι έχεις ετοιμάσει. Μάλλον ξέρω τι έχεις ετοιμάσει, το κοινό αδειμονεί. Δεν γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις, σε πληροφορώ. Λοιπόν, θα σου κάνω μία ερώτηση. Σε ποιο μέρος του κόσμου αφήνουν τα αυτοκίνητα να λειτουργούν ανοιχτά 24 ώρες? Έλα, αφού γνωρίζεις τι έχω ετοιμάσει. Στην Πατησίων. Ό,τι να είναι είσαι, εντάξει, δεν πειράζει. Στην Πατησίων, συνέχεια δεν έχει ροή. Λοιπόν, υπάρχει μέρος του κόσμου, μπορεί να υπάρχουν μέρη του κόσμου, εγώ γνωρίζω όμως ένα σίγουρα, που κάποιοι αφήνουν τα αυτοκίνητα ανοιχτά αναμένα συνέχεια, έτσι, μεγάλο το κόστος. Γιατί? Ενέργειας. Γιατί? Λόγω του ψύχους. Παγώνουν όλα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν από λάδια μέχρι... Το λάδι γίνεται παγωτό. Ρε, εσύ δεν έχει σκεφτεί κανείς να βγάλει παγωτό λάδι, μηχανής. Παγωτό λάδι, καλό σου, πάλι πεινάς. Θα σε κεράσω κάτι στη συνέχεια. Παγωτό λάδι, λέει. Ό,τι να είναι είσαι. Εντάξει, δεν πειράζει, θα σε ανοιχτώ και σήμερα. Λοιπόν, θες να σε πάω εκεί όπου κάποιοι αφήνουν τα αυτοκίνητα ανοιχτά? Είναι στην Σιβηρία, στην πόλη Γιακούτσκ, όπου λένε. Έτσι λένε, δεν έχω πάει, Ανατολική Σιβηρία τώρα μιλάμε. Έχει φτάσει η θερμοκρασία μείον 62,7 βαθμούς. Επαναλαμβάνω, μείον 62,7 βαθμούς. Πρωί πρωί με τη δροσούλα. Εντάξει, φτάνει συχνά εκεί. Κάτι μείον 20, μείον 11 είναι καλοκαιράκι. Το παράδοξο όμως είναι ότι τα καλοκαίρια στην περιοχή είναι ηλιόλουσα και ζεστά, ενώ έχει φτάσει θερμοκρασία μέχρι το καλοκαίρι 38,4 βαθμούς. Άντε ναι, που διαμαρτυρόμαστε, ξέρω εγώ, τι γίνεται στην Αθήνα, να τους λες εσύ, τι να δείτε τι γίνεται στη Σιβηρία. Δεν το πιστεύει κανένας. Στη ζέστη εννοώ, έτσι. Ναι, γιατί κρύο ζέστη, αυτό που λέμε μία κρύο μία ζέστη, α, εδώ είναι. Εδώ κολλάει το μία... Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε? Λοιπόν, εκεί... Τι έχει γίνει στο μέρος και δεν μένουν οι λίγοι, έτσι. Έγινε απογραφή το 2024, δεν είχα πάει στην απογραφή, μου στείλαν τα στοιχεία. Έλειπες, ναι.
Είναι αρκετός ο κόσμος που μένει. 367.667 κάτοικοι. Έτσι, δεν το περίμενες. Είναι 450 χιλιόμετρα από τον Αρκτικό κύκλο. Η πόλη ιδρύθηκε το 1632, ήταν εφρούριο των Κοζάκων, όπου εξερευνούσαν τη Σιβηρία για το Ρωσικό βασίλειο εκείνη την εποχή. Και έγινε το μεγάλο μπραφ που λέμε, έγινε το 19ο αιώνα, όπου βρήκαν αποθέματα πολύτιμων λίθων και ποιοι σκάσαν οι χρυσοθύρες. Και ξεμείναν εκεί. Εκεί. Πετρέλαια θα έχει εκεί λογικά, δεν πρέπει να έχει. Θα σου πω κάτι ωραίο. Στην περιοχή είναι το 1/4 της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών, αν ενδιαφέρεσαι. Το 1/4 της παγκόσμιας περιοχής διαμαντιών. Το άλλο είναι στην Αφρική. Έτσι. Άκου τώρα εδώ αφήγηση ανθρώπων. Πολλές φορές λέει τα χνότα των ανθρώπων γίνονται χιονόμπαλες. Τα ψάρια που πιάνουν πιο σκληρά από το σίδερο. Τα λάστιχα των αυτοκινήτων καταστρέφονται πολύ γρήγορα. Ενώ οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταφούν στην περιοχή πολλές φορές, γιατί απλά τα σώματά τους παραμένουν άθικτα από το κρύο. Και μένουν έτσι όπως είναι. Άθικτα και τα πάνε σαν αρχευμένα, έτσι. Τίποτα, δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, τα σπίτια χτίζονται πάνω σε μόνιμα στρώματα πάγου και μάλιστα υπάρχουν ειδικές κατασκευές, αυτό που λέμε. Αντί να ρίξει μπετόν, έχει πέσει πάγος. Ρίχνουν και άλλα πράγματα για να μπορέσουν να σταθούν. Τα αμάξια, στην καλύτερη, εάν είναι μέσα σε πάρκινγκ, χρειάζονται κουβέρτες στη μηχανή για να ξεκινήσουν. Τα παράθυρα παγώνουν και η παραμικρή ρογμή σε κάποιο μέρος του σπιτιού κατεβάζει αυτόματα τη θερμοκρασία. Τα μέσα μεταφοράς λειτουργούν στην εντέλεια, γιατί το περπάτημα στον δρόμο δεν μπορεί να ξεπερνάει τα κάποια λεπτά. Πρέπει να μπει σε ένα μέσο μεταφοράς. Και τι κάνουν, δεν γυμνάζονται αυτοί? Ας πούμε, βγαίνεις για περπάτημα μία ώρα, λέμε. Εκεί πώς? Στο γυμναστήριο, μάλλον. Ναι. Ναι. Τα χωριά δεν έχουν τρεχούμενο νερό, γιατί αυτό παγώνει τους σωλήνες. Τα παιδιά πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο, εκτός αν η θερμοκρασία πέσει, πότε κλείνουν τα σχολεία? Κάτω από τις -55 βαθμούς. Εντάξει. Λέει. Φαντάζει να το παιδάκι να περιμένει να μην πάει σχολείο και να έχει -54. Να... Το μπάνιο, από ό,τι καταλαβαίνεις, είναι μια διαδικασία που παίρνει πολλή ώρα για να φτιάξει ένα θερμοδωμάτιο, έτσι που να πεις για μπανάκι, και αν από πού θα πάρεις και το νερό. Ενώ το χειμώνα η ηλιοφάνεια είναι λίγες ώρες. Κατά τα άλλα είναι όλα όμορφα και καλά, καθώς είναι το 1/4 της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών, αλλά έχει και άλλα, όπως είπες. Εκεί και μεταλλεύματα, αλλά και φυσικό αέριο, πετρέλαια, έτσι. Γι' αυτό μένει και τόσος κόσμος. Λοιπόν, σου έχω ετοιμάσει ένα ωραίο παραδοσιακό τραγούδι από τη Σιβηρία. Εγώ νόμιζα κανένα σαντουίτσι είχες ετοιμάσει για να φας. Όχι, πού να φάει σαντουίτσι, θα έχει γίνει Σολωμό τέτρα, θα έχουν, έτσι. Σολωμό, αλλά πώς θα γίνει, ναι. Παγωμένος θα είναι, θα το βγάζουν από το... Έχεις δει εκεί που σκάβουν τους πάγους και από κάτω βγάζουν τα ψάρια. Λοιπόν, παραδοσιακό τραγούδι Σιβηρίας, Παναγιώτη για ρίχτο, φοβερό πραγματικά.
Παναγιώτης Ιατρίδης είπε το καλό. Το τραγούδι σου κάνει ερώτημα, σου έχει απευθύνει. Είναι κατεψυγμένο, λέει, ή είναι φρέσκο? Η γραβή στο τέλος πάντως από το κρύο πρέπει να είναι. Από το κρύο και από την Σιβηρία. Όμορφα. Λοιπόν, από τη Σιβηρία σε πάω κάπου πιο ζεστά. Εδώ, στα μέρη μας, δίπλα κοντά, εδώ παραλιακά θα σε πάω. Μπορείς να πεταχτείς, να κάνεις και ένα μπανάκι. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει. Μπανάκι σου λέω παραλία, Νευροκόπη μου λες. Ό,τι μου λες να κάπου πιο ζεστά. Ναι, στη Βούλα. Πηγαίνει στη Βούλα, κάνεις ποτέ? Βουλιαγμένη από εκεί, μπανιό. Βούλα, βουλιαγμένη, κανείς, βάρη. Βάρκιζα. Στα τρία βήτα κανείς. Τέσσερα είναι. Είναι η βάρη στην οποία ανήκει Βάρκιζα, Βούλα, βουλιαγμένη. Ναι, έχεις κάνει παντού μπάνιο εκεί? Παντού. Μάλιστα. Θα σε πάω Βούλα λοιπόν, που είναι και πιο κοντά. Έχουν ομάδα ποδοσφαίρου. Το Γυμναστικό Σύλλογο Άρης Βούλας ιδρύθηκε το 1952. Και στην αρχή, στα πρώτα 25 χρόνια, είχε μόνο ποδόσφαιρο με αρκετές επιτυχίες εκεί στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Το 1977 βάλανε αντισφαίριση, το τένις που παίζεις, και αντισφαίριση, το πικ πονκ. Και επιτραπέζια. Επιτραπέζια αντισφαίριση, ναι. Το πικ πονκ. Λοιπόν, μπορείς να σκύψεις, να πιάσεις το συνδετήρα. Εντάξει, ωραία, ναι. γιατί υπάρχει και χρέωση για το συνδετήρα. Λοιπόν, τους φέρνουν σύλλογο... το σπίτι εδώ, δεν υπάρχει παροχή συνδετήρων και τους φέρνουν το σπίτι. Αφού φέρνεις αυτούς τους χρυσούς, δεν σου κάνουν όχι, ρε, ασημένιος είναι, δες τον όπως είναι, ορίστε. Αφού έφερες χαρτί από τον δερματολόγο, ότι μόνο χρυσό μπορεί να έχεις πάνω σου. Όχι, αυτό και φέρνουν και γυαλόχαρτο από το σπίτι, γιατί είσαι δεν είσαι ο μόνος που κουβαλάει χρυσό συνδετήρα, ναι, ναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος παγκοσμίως. Λοιπόν, για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, εσύ με διακόπτης, τι πάμε. Λοιπόν, ο Σύλλογος Άρης Βούλας διατηρεί τμήματα για όλες τις ηλικίες και κατηγορίες, από παιδιά δημοτικού έως και βετεράνους. Και μάλιστα έχουν φτιάξει στο πικ-πονκ, στο κλειστό γυμναστήριο εκεί, τάπεδο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, έχουν 12 τραπέζια επίπεδου διεθνών αγώνων και 3 προπονητικά ρομπότ οι άνθρωποι. Και τι, ποιος, τι, πώς. 3 προπονητικά ρομπότ που πετάει μπαλάκια και παίζεις. Και μάλιστα λόγω της μεγάλης προσέλευσης το 2007 έκανα και δεύτερη ομάδα με την ίδια έδρα, τον Άρη, 2006. Μάλιστα. Έχουν μεγάλη προσέλευση. Δεν μου λες παίζεις εσύ πινκ-πονγκ. Έχω καιρό, το γνωρίζω όμως. Ναι, φαίνεται, εντάξει, φαίνεται, παίζω σε επίπεδο. Φαίνεται, ξέρεις, ναι, καλός πινκ-πονγκίστας. Ναι. Λοιπόν, για πες για την ομάδα ποδοσφαίρου. Άκουρα, η ομάδα ποδοσφαίρου είναι η πιο παλιά ομάδα στη Βούλα, βέβαια. Ιδρύθηκε το 1952 όλος ο σύλλογος. Αρχικά για το ποδόσφαιρο και παίζει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, στην Εψανά, στην πιο πάνω κατηγορία που υπάρχει. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική ημέρα και προηγείται, άκου εδώ τώρα, ιστορικές ομάδες. Θα σου διαβάσω τη βαθμολογία και θα δεις πόσες ομάδες εδώ είναι ιστορικές και θα το πούμε κιόλας. Σαρονικός Αναβίσου, πρώτος με 14 βαθμούς, Άρης Βούλας 13. Να πούμε ότι δεν έχει έμβλημα τον Ημίθιο όπως είναι το παραδοσιακό έμβλημα του Άρη, αλλά έχει έναν δαφνοστεφανωμένο Άρη με τη μορφή του όμως, έτσι. Παλαβρεωτικός τρίτος με 12, Παλινιακός με 11, Αχαρναϊκός με 10, Τριγλία Ραφίνας με 10, Ήτιτος Σπάτων με 10, Ατλαντής 10, Θησέας Νέας Μάκρης 9, Γλυκά Νερά 8, Αχιλλέας Κάτω Αχαρνών εκεί στη γειτονιά μου 7, ΑΟ Βουλιαγμένης 7, Αθλητικός Όμιλος Άνοιξης 5, Αθλητικός Όμιλος Κερατέας 5, Κοροπή 1 βαθμό και τελευταίος Ουραγός Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου με 0 βαθμούς. Πρόσεξε τώρα, σου πω το εξής. Έχουμε εδώ πέρα έναν Άρη, έναν δικέφαλο Αϊτό που μοιάζει με την ΑΕΚ, η ιστορική Τριέγλια Ραφίρας, αν και επίσης ο Σαρονικός Αναβίσου ιστορικά έχει ιδρυθεί ως ΑΕΚ Αναβίσου. Έχουμε δύο τριφύλια, τον Αθλητικό Όμιλο Άνοιξης και τον Αχαρναϊκό, και έχουμε και έναν Ολυμπιακό. Εδώ τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου, μόνο πάω κλείπει. Λοιπόν, επειδή λες για τον Άρη Βούλας, στις 6 αγωνιστικές έχει παίξει 2 παιχνίδια εντός έδρας και τα 2 τα έχει νικήσει απέναντι στην Ατλαντής και τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου με 2-0 και 3-0. Εκτός έδρας έχει κάνει 4 αγώνες, ιτήθηκε στη Νέα Μάκρη από τη 1-0. Στο Κοροπή πήρε μέσα νίκη με 2-1. Ωραία, δύσκολη, και νίκησε και στον Αχιλλέα Κάτω Αχαρνών με 2-0, ισοπαλία στην
Παλίνη απέναντι στο Παλινιακό. Ο προπονητής είναι ο Γιώργος Παπακοστούλης, πρώτη κατηγορία Ανατολική Αττική. Παλιός παίξεις της ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, έχουν ύμνο. Έχουν, καταπληκτικό. Πάμε ρε Παναγιώτη, πάμε. Κίτρινο μαύρος θεός, για πάντα δυνατός. Ο Άρης είναι ένας και μοναδικός. Ομάδα μαγική με πνεύμα νικητή. Τα κύπελα σηκώνεις και όλους μας ενώνεις. Εσύ μας οδηγείς, εμείς ακολουθούμε μαζί στην κορυφή. Και πάλι θα βρεθούμε. Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας. Κίτρινο μαύρος θεός, στη καρδιά μας αρχηγός. Ο Άρης είναι ένας και μοναδικός. Ομάδα μαγική με πνεύμα νικητή. Σαν θύελα περνάς και όλους τους νικάς. Εσύ μας οδηγείς, εμείς ακολουθούμε μαζί στην κορυφή. Και πάλι θα βρεθούμε. Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας, Άρης Μπούλας. Άρης Μπούλας, και από τη Μπούλα και το μπανάκι που θα πάει να κάνεις και σήμερα, θα σε πάω στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σ' αρέσουν τα αυτοκίνητα. Μου έχεις πει, δεν το θυμάμαι, ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα. Αλφα Ρωμαίο, Φόρμουλα 1. Παντού Αλφα Ρωμαίο, τι δεν θυμάσαι. Μάλιστα, και από οδηγούς ποιον έχεις? Από οδηγούς προτίμηση. Είμαι λίγο παλιός εγώ, Κλέι Ρεγκατσόνι. Κλέι Ρεγκατσόνι, μάλιστα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, ένας άνθρωπος που έχει πάρει 7 πρωταθλήματα στη Φόρμουλα 1 το τελευταίο 2020, Βρετανός, ο Λιούις Χάμιλτον, κάνει συνεργασία με έναν μεγάλο... Πού πας και τα βρίσκεις συνέχεια. Έχεις όσους αντιπαθώ. Το Χάμιλτον, το Μέση, τον άλλον, τον Κριστιανό Ρονάλντο. Κάθε εβδομάδα μου φέρνεις αυτούς που δεν συμπαθώ, ρε φίλε. Γιατί? Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Εσύ δεν συμπαθείς ή αντιπαθείς. Δεν συμπαθώ, ας το πούμε. Δεν συμπαθείς. Ναι. Το 99,9% του πληθυσμού πάνω στη γη. Τι λες, πρέπει να παίξω με το 0,1% της χιλής. Όλους τους εριστικούς και τους δίθεν και λοιπά σου. Εσύ είπα. Το 99,9 έχω αναφέρει. Αυτοί όλοι που μου φέρνεις εδώ είναι ντίβες, να πω. Για να σου μιλήσουν πρέπει να πάρεις άδεια από 15 νοματέους. Εδώ κουβαλάς χρυσό συνδετήρα και σε πείραξε οι άνθρωποι που βγάζουν και αυτοί ένα μεροκάματο σαν και σένα. Επίχρυσος είναι, και... επίχρυσος είναι. Τι επίχρυσος κάνει εκατομμύριο δολάρια ο συνδετήρας που κουβαλάς? τον έχει ασφαλίσει μέχρι και το συνδετήρα. Τώρα με αναγκάζει να τα λέω στο κοινό. Τέλος πάντων, τι σου έλεγα, κάτι για φόρμουλα. Lewis Hamilton, yeah. Λοιπόν, έκανε μια συνεργασία. Να σε ρωτήσω, αφού έκανα και τις ερωτήσεις, με ποιον οίκο συνεργάζεσαι στη ραπτική? Πού ντύνεσαι, λέω? Σπίτι μου. Σπίτι σου, Νίκος Αγγελίδης? Ναι, ρε παιδί μου. Αγγελίδης Νίκος είναι. Είμαι παλιά σχολή. Έρχεται ο ράφτης, ράβει κάνα blue jean. Ναι, με κάνα εκατομμύριο ευρώ το blue jean πάνω με κάτι διαμάδια. Ναι, τέλος πάντων, άσε με τώρα να πω την είδηση. Συνέχεια με διακόπτη. Πήρε τα διαμάδια από τη Σιβηρία και τα φέρε εδώ πέρα, στη Φιλαδέλφια. Άσε μας, πάμε. Ποια Φιλαδέλφια, τη Αμερική? Και παραμυθιάζει τον κόσμο ότι είσαι εδώ στη Φιλαδέλφια. Είσαι εκεί στου ουρανοξύστε. Είδε με διακόπτη. Με διακόπτης, δεν με αφήνει να πω μια είδηση. Τι καλό είναι αυτό που έχεις. Καλό είναι, δεν είναι κακό. Για καλό το είπα. Λοιπόν, Lewis Hamilton, Φόρμουλα 1, συνεργάζεται με τον οίκο ένδυσης, τον Dior. Είναι μεγάλος οίκος. Μπορεί εσύ να μην έχεις εκεί σύμβαση με τον Dior,
να έχεις με άλλους οίκους. Ο άνθρωπος βρήκε και ένα μεροκαματάκι και το κάνει. Και σχεδίασαν, λέει, χωρίς δέρμα ζώων κατόπιν αιτήματος του θρύλου της Φόρμουλα 1. Είναι φτιαγμένη, λέει, για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Ό,τι να είναι και αυτή για τα λεφτά, σαν και εσένα. Η συλλογή αποτελείται από παντελόνια, να το, από διάφορα υφάσματα, από τζιν μέχρι πλεκτά φούτερ και φλις μπλουζάκια κατασκευασμένα εν μέρη από οργανικά ή ανακυκλωμένα υφάσματα. Ένα πλεκτό παντελόνι θα ήθελα, παρακαλώ. Ναι, κάνει 100.000 ευρώ. Σαν και θα φοράς. Ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τώρα ο Βρετανός. Μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περίοδος της Φόρμουλα 1 το 2024 αγωνίζεται χρόνια στην Mercedes. Έχει πάρει πάνω 7 πρωταθλήματα το τελευταίο το 20. Για το 2025 ανακοίνωσε συνεργασία με τη Ferrari. Με το που ανακοινώθηκε η συνεργασία με τη Ferrari, πόσο πήγε στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πάνω η μετοχή της Ferrari, πες μου σε... 300, τα 100. Λοιπόν, πήρε 7 δισεκατομμύρια επάνω, έκανε 62,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ναι. Η μετοχή της Ferrari και με το που ανακοινώθηκε η συνεργασία με τον Χάμιλτον πήγε στα 29 δισεκατομμύρια κόμμα 12 στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έτσι. Χρηματιστηριακή την δισεκατομμύρια πάνω. Όχι, το έψαξα για να βρω και αυτό, να οικονομικού σκέλου. Ναι. Εδώ κάνει ο συνδετήρας 1 εκατομμύριο ευρώ. Άσε, και μας πήραξε ο Χάμιλτον. Άκου τώρα. Ακούω και βλέπω. Θες να σου προαναγγείλω τον πραγματικό Dior ή έχεις κι άλλα να πεις? Όχι, δεν ξέρω άλλον. Ο πραγματικός Dior είναι Ινδός τραγουδιστής και ερμηνεύει τώρα το τραγούδι. Κάτσε να πιάσω την προφορά. Σοχπο. Από την Ινδία, τέλος, έδωσε και η Ινδία. Θα σε πάω Ιαπωνία. Επειδή τα έχεις και τα Ινδικά και τα Ιαπωνέζικα, θα με βοηθήσει και στη προφορά. Λέει το παλαιότερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Στον κόσμο, βρίσκεται στην Ιαπωνία, στις πρόποδες των βουνών. Ακαΐσι, γνωστές. Συγγνώμη, συγγνώμη. Πώς το πες, μακάλι. Ακαΐσι. Γι' αυτό σου είπα. Μακάλο, ρε, άπειρες, τι είναι αυτά. Για πες το. Ακαΐσι. Βρίσκεται στο Ακαΐσι, γνωστές και ως νότιες Ιαπωνικές Άλπες, 140 χιλιόμετρα από το ιερό όρος Φούτζι. Φούτζι. Φούτζι, Νησιγιάμα, λέει το ξενοδοχείο. Δεν κάνουμε εκπομπή, παιδιά. Νησιγιάμα. Γι' αυτό σε έχω, για να κάνεις το ηχητικό.
Λοιπόν, το Νησικιάμα Hotel υποδέχεται τους επισκέπτες για πάνω από 1300 χρόνια από την ίδρυση. Ίδρυσή το 705 μετά Χριστόν. Ιδρυτής ήταν ο Μαχίτο. Όχι, αν τον πεις όλο μαζί. Με συγχωρείς, θα αποφεύγεις. Και θέλω και το μικρό του. Φουτσιβάρα είναι. Φουτσιβάρα Μαχίτο. Φουτσιβάρα Μαχίτο, γιος ενός αριστοκράτη αυλικού του 38ου αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Τέντζι, που βρέθηκε στην περιοχή και ανακάλυψε τις θερμές ιαματικές πηγές. Κύλησε ο Τέντζι και βγήκε το καπάκι. Ο Τέντζι. Ήταν θείος ο Τέντζερη. Ναι, ο καπάκι ναι. Ξάδελφο. Αυτό είναι ο μικρός, είναι ο Τέντζι. Ο μικρός Τέντζεράκος, έτσι. Έτσι ναι. Λοιπόν, το Ιαπωνικό ξενοδοχείο διοικείται. Αυτό είναι πολύ βασικό. Από την ίδια οικογένεια για 52 γενναίες. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις, έτσι, από την ίδρυσή του. Ναι, από το 705 μετά Χριστόν και διοικείται από την ίδια οικογένεια για 52 γενναίες. Η οικογενειακή επιχείρηση ανακαινίστηκε το 1997, διαθέτει 37 δωμάτια και σουίτες με θέα στα γύρω βουνά. Έτσι, διαθέτει παραδοσιακό ιαπωνικό εστιατόριο, καϊσέγκι λέει με σούσι και σάκε, ψάξε να βρεις ό,τι να είναι. Το σάκε είναι το ποτό. Και μια ειδική αποβάθρα για να βλέπεις το φεγγάρι. Έλα ρε. Ωραίο. Λοιπόν, δύσκολο τιμές... να φτάσουμε εκεί, ε. Όχι, δεν είναι δύσκολο, θα σου κλείσω ένα δωματιάκι, είναι προσιτό για μένα. Οι τιμές ξεκινούν τη διανυκτέρευση από 400 δολάρια, έτσι. 400 δολάρια διανυκτέρευση. Θα μου κοστίσει ακριβά, αλλά θα σε στείλω. Να είσαι μακριά και αγαπημένη που λέει και ας μου κοστίσει και 400 δολάρια. Το προσωπικό του παραδοσιακού και ιστορικού πανδοχείου φοράει πάντα νίμπου σούκι, ένα κιμονό που αποτελείται από δύο κομμάτια. Μάλιστα. Έτσι. Και φυσικά δεν μπορούσε να μην έχει ιαπωνικά σπα, εσωτερικά και 4 επέθρια ιαματικά λουτρά. Ωραία αυτά. Διαθέτει θερμά λουτρά φυσικής προέλευσης σε κάθε δωμάτιο, καθώς και δημόσια λουτρά για τους επισκέπτες. Υπάρχουν 4 διαφορετικές πηγές του φυσικού θερμού νερού που έχει ιδιότητες νατρίου, νητρικού ασβεστίου και χλωρίου με χαμηλές αλκαλικές λέει, ιδιότητες. Και η βεράντα έχει ασυναγόνηση θέα στο φαράγγι Γιουκάβα. Γιουκάβα. Λοιπόν. Και λέει και ολάνθιστους κήπους με πέτρινες λίμνες. Τι λες τώρα. Έτσι, θα πας εκεί. Σαν ψεύτικο τοπίο, ε. Ναι, και φέρνουν κατευθείαν από τις ιαματικές πηγές χαμπούχο, ζεστό νερό. χαμπούχο, έτσι λέγονται οι ιαματικές πηγές. Λοιπόν, τώρα, επειδή το ψάχνουμε εδώ πέρα στην εκπομπή, θέλω να σας πω ότι έχω εντοπίσει τη μεγαλύτερη φίρμα του Ιαπωνικού ρεπερτορίου εκεί. Πώς το λέγεται, τραγουδίου λέγεται Κένσι Γιονέζου. Με προφορά πες. Όχι, τώρα, δεν λέω άλλο. Τώρα τίποτα, μέχρι εδώ με πληρώσανε. Και ερμηνεύει το τραγούδι λεμόνι στα ελληνικά. Λέμον, πρέπει να έχει πολλά λέμον εκεί στο ξενοδοχείο. Ναι, δεν θα έχει και ένα λεμονάκι. Για παίξε το τραγουδάκι να ακούσουμε. Πάμε, ρε, Παναγιώτη.未だにあなたのことを夢に見る忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた消えずに隠してた暗い過去もあなたがいなきゃ永遠に暗いままきっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっているあの日の悲しみさえあの日の苦しみさえその全てを全てに覚え
めきれないものと出会うたび溢れてやまないのは涙だけ。何をしていたの、何を見ていたの、私の知らない横顔で。どこかであなたが今私と同じような涙に暮れ寂しさの中にいるなら、私のことなどどうか忘れてください。そんなこと心から願うほどに、今でもあなたは私の光。悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない、切り分けた果実の片方のように、今でも私の光。Λοιπόν, πάμε στο χωριό τώρα, Νέα Υόρκη. Έγινε εκεί ο καλός και ο κακός χαμός μαζί. Μία γυναίκα ήταν τυχερή, ήταν άτυχη. Κατρίνα Μπούκμαν, τη λένε. Πήγε η γυναίκα στο καζίνο και τρελάθηκε από τη χαρά της, κέρδισε jackpot στο κουλοχέρι. Έχεις παίξει κουλοχέρι στην Αμερική? Εντάξει. Παίζουν όλοι εκεί ή όχι? Ναι, είναι τα ψηλά εκεί, ρε παιδί μου, είναι οι πιο light παίκτες. Οι άλλοι παίζουν διάφορα κουλοχέρι, ιστορίες, μπακαρά. Όχι, μπακαρά, με το κουλοχέρι, όχι, μπορεί να κερδίσεις. Το έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει πήρα 18.000 από τον μπακαρά? Ναι. Λοιπόν, κουλοχέρις. Και έσπασε ρεκόρ, 40 εκατομμύρια ευρώ. Έλα ρε. Ναι, 40 εκατομμύρια ευρώ της έβγαλε. Άντε και σε καλή μεριά. Δοκίμασε την τύχη της, άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις τι έγινε. Επέστρεψε στο καζίνο την επόμενη μέρα για να πάρει τα σχετικά επιταγές. Έπαιρνε και την ενημέρωσαν ότι είχε κερδίσει μόλις 2 ευρώ. Και έμεινε αυτό που λέμε παγωτό χωνάκι με κασάτο μαζί. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Είχε, λέει, το... Πήγαν στην Επιτροπή Τυχερό Παιγνίο της Πολιτείας Νέας Υόρκης. Κινήθηκε νομικά και αποφάσισαν ότι είχε χαλάσει, ήταν δυσλειτουργία, λέει, του μηχανήματος. Άντε ρε με τους απατεώνες. Έλα τώρα, εντάξει. Μηχανή, τι δυσλειτουργία, πήρε 40 εκατομμύρια και τη δώσαν 2 ευρώ. Ναι. Και δεν τα έκανε λαμπόγια λόλα. Άκου να δεις, έχει και συνέχεια. Κοίτα, παρακαλώ. Το καζίνο, κύριε Ζόρτζ, World Casino, τη πρόσφερε ένα δωρεάν δείπνο μπριζόλα. Αϊσυχτήρ. Τώρα μην με εκνευρίζεις. Τι μπριζόλα. Ήταν καλοψημένη, medium rare. Τώρα δεν παίζει αυτό να είναι δυνατό. 40 εκατομμύρια. Δεν έχει κινηθεί νομικά τώρα για να. Οι άλλοι είχαν καλύτερους δικηγόρους. Το σύστημα, ναι, τώρα αντεβάλλεται τώρα με τα θηρία. Πού να πας. Άκουρε 40 εκατομμύρια και την έβγαλε μια μπριζόλα. Αυτό είναι, κοίτα να δεις και άκου να ακούσεις. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις. Άμε κνεύρισε και όλα μαζί. Δεν παίζει αυτό. Τι αλήτες είναι αυτοί. 2 ευρώ λέει, δυσλειτουργία του μηχανήματος. 2 ευρώ και μια μπριζόλα. Ναι, μάλιστα. Ρες τι έμεινε, ρες το σκεπατήρι. Σωτηρία Μπέλου.
Σωτηράκλα, ε. Σωτηρία Μπέλου, Σωτηρία Μπέλου, ακούνε, ακούγανε και θα ακούνε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Στην Ελλάδα, στο Λονδίνο, είπα Λονδίνο. Λοιπόν, άκου να δεις και κοίτα τι έγινε στο Λονδίνο. Δεν ξέρω εκεί άμα ακούγανε Σωτηρία Μπέλου αυτός που εμπνεύστηκε αυτό το οποίο θα σας εξιστορήσω. Ήταν περίοδο εορτών και ψάχναν οι τουρίστες που πάνε στο Λονδίνο κατάλημα να μείνουνε. Έτσι, και τι ανακάλυψαν. Ανακρύβω εκεί, έτσι τα ξέρεις. Εκεί, ναι, βέβαια. Τι είναι. Βρήκανε με 68 λίρες κατάλημα, πολύ φθηνό σχετικά. Έλα, ρε, 68 λίρες. Ο ιδιοκτήτης, αυτά τα, πώς θα λένε, του Αέρος. Του Αέρος. Α, Airbnb. Ναι, του Αέρος. Αέρος, βουλής, πρέπει νομίζω κανένα σαλαμάκι Αέρος έχεις φέρει, τώρα πάμε με κανένα. Του Αέρος, στα σπίτια αυτά είναι ολέοι, εσείς θα λέτε Airbnb τώρα. Τι έκανε. Έβαλε σκηνές μέσα στο σαλόνι του και τις νίκιασε 68 λίρες. Τι σκηνές? Σκηνή, κανονικά. Σκηνή που πας... Κάμπινγκ. Κάμπινγκ, ναι. Κάμπινγκ στο σαλόνι του τύπου. Ναι, και το... η ιδέα λέει ήταν να ζήσει κάποιος σε μια σκηνή, ό,τι να άνευε έτσι, να πάρει, ναι, 68 λίρες σε εσωτερικούς χώρους. Και κάποιοι επισκέπτες ήταν εντυπωσιασμένοι, λέει, με την προσφορά, με το κατάλημα και βάλαν βαθμολογία στο ίντερνετ, λέει 4,45 αστέρια. Είναι μεγάλη, πάει μέχρι το 10, μέχρι που πάει. Μέχρι το 5 πρέπει να πηγαίνει, για να είναι μεγάλη. 4,45. Ναι. Το διαμέρισμα, λέει, έγραψε ένας, βρίσκεται σε πολύ καλή τοποθεσία και είναι εύκολα προσβάσιμο, ανταποκρίνεται. Ανταποκρίνεται, λέει, γρήγορα στις προσδοκίες. Κοιμήθηκα, έγραφε ένας άλλος. Άκου να δεις και να ακούς. Κοιμήθηκα σκηνή στο σαλόνι και ξαφνικά άλλοι καλεσμένοι ήρθαν όλοι να φάνε. Άλλοι που μένα στις άλλες σκηνές. Να σου πω, εντάξει τώρα, όταν πηγαίνεις έτσι σε μια ξένη χώρα και λοιπά, το βραδάκι έχει και λίγο περιπέτεια. Δεν έχει συνήθως, έτσι πάει. Τι γίνεται εκεί, αχ, βαχ, και δεν συμμαζεύεται και ο ιδιοκτήτης κόβει βόλτες γύρω-γύρω, ματάκια είναι, τι περίεργη φάση. Λοιπόν, πρόσεξε, με 68 λίρες δεν βρίσκεις τίποτα, έτσι. Διαμονή, ναι, 30 ημερών στο Λονδίνο, 2 λεπτά από, από το σταθμό του Λέστερ. Έπεσε σύμφωνα η Λέστερ, με... έτσι, τα ξέρεις. Έπεσε, ρε φίλε. Άσχετο. Ναι. Σύμφωνα με αγγελία θα κόστιζε 1659 ευρώ. Έτσι. Οι μέση Λονδρέζοι πληρώνουν το μήνα ενίκιο 2.627 λίρες το, ναι, μήνα. Και φωνάζεις μετά εσύ που είσαι στη βίλα και πληρώνεις 1,5 χιλιάρικο. Και φωνάζεις, οι άλλοι δίνουν 2.627 και ένα μπουντρούμι. Λοιπόν, τα βλέπεις και αυτά κιόλας. Τι κάνει ο κόσμος για να προσελκύσει ενοικιαστές, έτσι. Mm. Δηλαδή το ενίκιο έχει γίνει πραγματικός θησαυρός. Και μου λέει ο γιατρός, εσύ κύριε νεόκοσμε πρέπει να αλλάξει αέρα. Τι θα κάνω τώρα εγώ για αέρα? Ξέρω εγώ, δεν παίρνεις έναν ανεμιστήρα. Δηλαδή εσύ έτσι και βρεις αέρα, ναι, θα γίνεις περδί. Βεβαίως. Τότε να σου νοικιάσω αέρα. Ωραία, ωραία ιδέα. Και καλά πόσο θα πληρώνω? Δεν μπορώ να σου βάλω ρολόι να δω πόσον αέρα μου κες. Δίνε 500 δραχμές το μήνα και ρούφα ώσπου να πριστείς. Ωραία, πανάκριβος ο αέρας, φίλε μου, σήμερα. Βλέπεις, έρχεται και από την Ευρώπη. Κύματα, κύματα. Α, είναι ευρωπαϊκός. Πανάκριβος, λέει ο αέρας. Πόσο μπροστά ήταν το 1959. Ναι, νοικιάζαν, ναι, τον αέρα. Τι αντίσκηνο. Ναι. Αυτοί όλοι ακολουθούν. Είναι τίποτα και πουθενά. Ρούφα, λέει, μέχρι να πριστείς. Μέχρι να πριστείς. Ο θησαυρός του Μακαρίτη, 1959. Παραγωγή Φίνος Φίλμς. Σκηνοθεσία Νίκου Τσίφορου. Και τι παίζαν, έτσι, Champions League, Γεωργία Βασιλιάδου, Βασίλης Αυλονίτης, Νίκος Ρίζος,
Ξένια Καλογεροπούλου, Στέφανος Λινέος, Άντζελα Ζήλια, μεγάλο όνομα στην εποχή μου, Νίκος Φέρμας, Γιάννης Βογιατζής, Γιάννης Φέρμης, Νίκη Λινάρδου, Γιώργος Χρυσοφορίδης, έκανε τον κοφερασχέ ο Γιώργος Χρυσοφορίδης, Βελισάριος Κοντογιάννης και η Ταγέτη που κάνει το Medium. Έτσι σας πω δύο λογάκια, όσοι δεν έχετε δει την ταινία στο ίντερνετ μπορείτε να τη δείτε ή αν την πετύχετε στην τηλεόραση. Η Θεόνη που είναι η Γεωργία Βασιλιάδου. Είναι μια λαϊκή γυναίκα, μένει με την ανιψιά της, τη Λουκία την Ξένια Καλογεροπούλου, σε ένα πολύ παλιό σπίτι και έχουν διαθέσιμα προς ενοικίαση ορισμένα δωμάτια. Στην προσπάθεια να βρουν τρόπο να προσελκύσουν ενοικιαστές, σκαρώνουν ένα σχέδιο. Η Θεόνη πουλάει σε ένα βιβλιοπωλείο ορισμένα βιβλία του θείου, του Μακαρίτη, του άντρα της, τα οποία όμως πρώτα βάζει ένα ψεύτικο γράμμα μέσα στο καθένα από αυτά, στο οποίο λέει ότι υπάρχει θησαυρός και σκάνει οι ενοικιαστές και γίνεται ο καλός χαμός. Άκου να δεις και κοίτα να ακούσεις όμως. Είναι η πρώτη φορά στα παραλυπόμενα, έτσι, είναι η πρώτη φορά όπου η Γεωργία Βασιλιάδου, το ξέρεις ότι εκτός από ηθοποιός ήταν λυρική τραγουδίστρια. Όχι, το ακούς πρώτη φορά τώρα. Ναι, στο λέω δεν, χωρίς χρέος. Χωρίς χρέος το λέω αυτό φιλικά. Ναι. Έτσι, δεν θέλω λεφτά από σένα προς Θεού. Εντάξει, τι να πάρεις. Λοιπόν, και είναι η πρώτη φορά όπου τραγουδά στο σινεμά. Έτσι, ενώ ξεκίνησε, είπαμε, την καριέρα της ως λυρική τραγουδίστρια. Αξίζει και τι τραγουδάει ο Κυρμέντιος. Φτάσου, θα τραγουδήσω εγώ. Μαέστρο, παίξε μου το κυργάιδαρο. Μάλιστα. Πάμε, παιδιά. Τώρα θα δεις φωνή. Φέρω μαντώνα μου, έτσι. Τώρα θα δεις φωνή. Ο Κυρμέντιος με την γκρίζα την ουρά τα περνούσε μοναχός του μια χαρά. Δεν εφόραγε σταμάρι και βοσκούσε με καμάρι σε λιβάδια δροσερά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στο μαγκανό πήγα δοζευτεί. Δε, Κυρμέντιο, δε, δε, δε. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Τι κεφάλα στήβεις χάμω, τι τον ήθελες το γάμο. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Δε, Κυρμέντιο, δε, δε, δε. Κυρμέντιος χρόνια τώρα στη σειρά δε συνήθιζε καπίστρινα φορά. Είχε όλα τα αγαθά του και τα γαϊδουρά αγαθά του, τα ξινά και πονηρά. Αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στο μαγκανό πήγα δοζευτεί. Δε, Κυρμέντιο, δε, δε, δε. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Τι κεφάλα σκύβει χάμω, τι τον ήθελες το γάμο. Αχ, Κυρμέντιο, κουτέντε. Δε, Κυρμέντιο, δε, δε, δε. Δε, 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 δε. Φανταστική, Η ταινία έκανε πρεμιέρα στον κινηματόγραφο 12 Οκτωβρίου, είχα πάει, ήταν 12 Οκτωβρίου του 1959, 54.899 εισιτήρια. Το 99 ήσουν εσύ. Ναι, το 9, το τελικό, το 91ο ήμουνα. 12 Οκτωβρίου 1959 είχα πάει στο σινεμά και από το σινεμά... Πόσο ήσουν τότε, 37? Ούτε θυμάμαι, τώρα έχω πάθει... Άνια, πες το, μην τρεπεσαι. Κανονικά, τι να πάθω τώρα. Τώρα έχουμε γεράματα εμείς εδώ. Άστο. Λοιπόν, εκείνη την εποχή στον κινηματόγραφο βλέπαμε και τα νέα.
Έτσι, στην, δεν ήταν όπως τώρα, ανοίγεις την τηλεόραση, έβλεπες τα νέα πολιτικά, αθλητικά, τα επίκαιρα βλέπαμε εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα ας πούμε το Κριστιάνο Ρονάλντο, Φερρυππίν, το βλέπεις στο, στο ίντερνετ, τον βλέπεις στην τηλεόραση, τον βλέπεις παντού. Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος στην λίστα, όπου με τους πλουσιότερους αθλητές στον κόσμο τα έσοδά του ανέρχονται σε 256 εκατομμύρια. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό. 5 δισεκατομμύρια κέρδισαν οι πρώτοι. Έτσι, από τους 6 αθλητές με τα μεγαλύτερα έσοδα, Κριστιάνο Ρονάλντο πρώτος 256 εκατομμύρια. 200 εκατομμύρια παίρνει από την Al Nassr, καθόλου άσχημα. Έχει λέει 600 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram. Κάτι λιγότερο από σένα, 600 εκατομμύρια, πολύ, ε. Ναι, εγώ είμαι 602. 602, τον λοιπόν, έχω φάει λάχανο. Στο νούμερο 2 είναι ο Λέο Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Μέση είναι στο 3, ο Εμπαπέ είναι στο 2. Ο Μέση έχει και αυτός πολλά λεφτά, τώρα μη στα λέω. Και ελληνική παρουσία είναι ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος έχει έσοδα 80,3 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέση είναι. Έτσι. Είναι στο νούμερο 8 συνολικά. Μπράβο. Είναι στο νούμερο 8 συνολικά. Τώρα βάσει του μπάσκετ, γιατί είναι πάρα πολύ. Τώρα με αρχίσω να σου λέω νούμερα και ποσά, θα ζαλιστείς. Οι μπασκετμπολίστες αποτελούν το 40% των 100 κορυφαίων. Έτσι, όχι νούμερο 8 στον κόσμο, νούμερο 8 στη λίστα εκεί του μπάσκετ. Ναι. Αυτά. Τώρα είναι πάρα πολλά τα νούμερα. Δεν του κάνεις μια αφιέρωση. Η πιο πολύ είναι μπάσκετ, λέει, ποδόσφαιρο 16%, baseball 13%. Ναι, golf 10%. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο 16% είναι το football και το ποδόσφαιρο το κανονικό 11%. Golf 10%, πυγμαχία 6%, τένις 2%, υποδρομίες 2%. Μου θες να γίνεις και τζόκεϊ κιόλας, αλλά ψήλωσες μετά και να. Ναι, ψήλωσα και δεν μπορούσα να γίνω τζόκεϊ. Λοιπόν, με πήρε χθες το βράδυ τηλέφωνο η Τζούλια. Ποια Τζούλια? Τώρα είναι η Τζούλια, τώρα μην Τζούλια, ναι, από μην την Αμερική. Μην εκτεθούμε κιόλας τώρα. Και τι σου είπε? Νικόλα, τι έγινε, έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Ξέρεις όλη αυτή τη σάλτσα. Ρε, εσύ της λέω, Τζούλια, έχω πνιγεί. Έχει ετοιμάσει ένα θέμα ο Νάνης. Πού το βρήκε πάλι και λοιπά, που έχει να κάνει με τα λεφτά. Στόχος είναι τα λεφτά. Έχεις γράψει κάτι τέτοιο, μπορούμε να... Super.
σήμα αρχής, τέλους και τρέιλερ, δημιουργία, εκτέλεση, Τάσος Κώστας. Τέλος δώσαμε για σήμερα και αύριο η μέρα είναι, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα. Goodbye. Κρελιάζει, ένα φεζατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό. Βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη Φωνή της Ελλάδας. Το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Συντονιστείτε. Ρε ραδιογλέντια.